Μία άλλη μορφή σιωπηλής και επώδυνης πανδημίας που εξελίσσεται ταυτόχρονα με εκείνη του κορονοϊού έρχεται να αναδείξει μελέτη από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι αυτή των εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών που μένουν ορφανά χάνοντας τους γονείς ή τους φροντιστές τους από την COVID-19. Σε αυτή τη νέα μελέτη που φέρει τον τίτλο «Ορφάνια από την COVID» αναφέρθηκε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών κατά την πρόσφατη ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και του εμβολιασμού. Σε 15 μήνες, 120.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχασαν ένα γονέα και άλλα 25.000 παιδιά έχασαν τον άνθρωπο που φρόντιζε για την ύπαρξή τους. Μπορούσε να είναι η γιαγιά ή κάποιος συγγενής. Υπολόγισαν λοιπόν ότι σε κάθε 4 θανάτους ενηλίκων ένα παιδί χάνει το γονιό του και το άτομο που το φροντίζει. Στην ίδια μελέτη αναδείχθηκε η ανάγκη να υπάρξει συνεχόμενη μέριμνα για αυτά τα ορφανά παιδιά. Χιλιάδες επομένως παιδιά, σύμφωνα με την συγγραφέα Σούζαν Χίλις, επιδημιολόγο του CDC, θα φέρουν αυτό το ανεπούλωτο τραύμα της απώλειας των γονέων για τις επόμενες γενναίες. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη της πρόληψης αλλά και της συνεχούς φροντίδας αυτών των ορφανών για τη διατήρηση της ψυχικής τους υγείας και όπως είναι αναμενόμενο, ατυχώς το βαρύτερο τίμημα αφορά σε παιδιά των ευάλωτων ομάδων. Και μπορεί να έχει συζητηθεί ενδελεχώς το σύνδρομο της μακράς COVID, συμπτώματα σωματικά ή ψυχολογικά που επιμένουν μετά την νόσηση, όμως αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος μακράς COVID, ένα είδος που έχει διάρκεια ζωής. Έχουμε λοιπόν ένα είδος διαφορετικό long COVID, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το κύριο όπλο για την μείωση του προβλήματος, γνωρίζουμε όλοι, του προβλήματος εννοώ της επέκτασης της λίμωξης, της παραμονής μεταξύ μας της πανδημίας, είναι ο εμβολιασμός.